Κύριε Πρόεδρε, η στοιχομηθεία που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο μου θυμίζει μια διαπάλη ανάμεσα στους υπεύθυνους για τα προβλήματα τα οποία βιώνει ο κόσμος, μια διαπάλη ψευδεπίγραφη που προσπαθούν να συγκαλύψουν τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες έχουν και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την κατάσταση, για την ακρίβεια, για τη φτώχεια, για την εξαθλίωση, γιατί δεν μπορεί να ικανοποιήσει βασικές του ανάγκες ο λαός, είναι συνυπεύθυνοι. Και τσακώνονται για να καλύψουν, να συγκαλύψουν αυτή την ευθύνη και ταυτόχρονα να καλλιεργήσουν και αυτά πάτε στον κόσμο ότι τάχα με ένα μαγικό ραβδάκι θα αλλάξουμε την κατάσταση. Ας έρθουμε στο νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε, είναι η κωδικοποίηση της φορολογικής διαδικασίας. Τι αφορά αυτή η κωδικοποίηση? Αφορά ουσιαστικά το φορολογικό σύστημα. Στον πυρήνα της είναι το φορολογικό σύστημα. Αυτό το φορολογικό σύστημα τι είναι? Είναι ένα φορολογικό σύστημα βάρβαρο, βαθιά άδικο, βαθύτατα ταξικό. Δύο μόνο στοιχεία φτάνουν να αποδείξουν αυτόν τον ισχυρισμό. Μόλις το 5-6% του συνόλου των φορολογικών εσόδων προέρχεται από τα νομικά πρόσωπα, από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και δεύτερο στοιχείο, το 55-65% διαχρονικά, άρα δεν καλύπτει και η κυβερνήση και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και τη σημερινή, αφορά τους έμεσους φόρους. Δηλαδή τους πιο άδικους, τους πιο ταξικούς φόρους, τα πιο αντιλαϊκά, το πιο αντιλαϊκό είδος φορολογίας. Και από την άλλη μεριά, σε αυτή την εικόνα, έρχεται να συμπληρώσουν οι σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές, τις οποίες έχει κάθε φύσεως και μορφής το μεγάλο κεφάλαιο, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους εφοπλιστές. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν, το είπε και η συγκεκριά μας, στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση να καταργήσουν τη σκανδαλώδη συνταγματικού χαρακτήρα φοροαπαλλαγές που απολαμβάνει το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Και είχε το θράσος ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει ότι επιβάλαμε, λέει, φορολογία στους εφοπλιστές. Ποια? Την εθελοντική εισφορά. Για να καλύψουν τα τεράστια ποσά τα οποία έχουν κατακλέψει το ελληνικό δημόσιο. Η αλήθεια, αφού είναι ωραίο αυτό το σύστημα της εθελοντικής εισφοράς, γιατί δεν το εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους? Γιατί δεν το εφαρμόζεται και τους συντάξιους? Να πει το καθένας εθελοντικά θα εισφέρει στα φορολογικά σε ό,τι θέλει. Όπως κάνουν και οι εφοπλιστές. Ισονομία, δεν λέτε? Όλοι αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο. Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί βεβαίως ξέρετε πολύ καλά ότι τα μόνιμα υποζύγια του φορολογικού συστήματος είναι τα λαϊκά στρώματα. Και αυτό το φορολογικό κατασκεύασμα έχει τη σφραγίδα και τις υπογραφές και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, λένε. Δεν συνηθίζω να χρησιμοποιώ πολλά στοιχεία, αλλά αυτά είναι ένα. Η εικόνα την οποία αναδεικνύει η ληξιπρόθεσμος οφειλές απέναντι στην εφορία. Ποια είναι αυτή η εικόνα όπως καταγράφεται στην ετήσια έκθεση απολογισμού της ΑΔΕ? Ότι το 86,5% του συνόλου που χρωστάνε στην εφορία, και το σύνολο είναι περίπου 4 εκατομμύρια αφημοί, χρωστάει μόλις το 2,5% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτοί που χρωστάνε δηλαδή μέχρι 5.000 ευρώ. Ένας λογικός άνθρωπος θα είναι, για αν το 86% χρωστάει μόλις το 2,5%, διαγράψτε το ρε παιδιά. Τι είναι ο καύρος, τι είναι το ζουμί του? Γιατί μιλάμε για μικροοφειλές. Ενώ αντίστοιχα, μόλις το 0,2% αυτών που χρωστάνε, δηλαδή περίπου 6 εκατομμύρια, χρωστάει πόσο? Χρωστάει το, συνολικά χρωστάει το 78,6% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Δηλαδή χρωστάνε περίπου 86 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα σύνολο 111. Ορίστε, ειδού παιδεία δόξης λαμπρών, κύριοι υπουργοί, κύριοι της κυβέρνησης προηγούμενης και της σημερινής, από αυτούς πάρτε τα. Πάρτε αυτά τα 86 δισεκατομμύρια που χρωστάει το 0,2%, που είναι οι πλούσιοι.
που δεν πληρώσανε τους φόρους τους. Γιατί κάναν περιουσιακά στοιχεία με αυτή τη μη πληρωμή των φόρων. Ενώ αντίθετα, αυτοί που χρωστάνε μέχρι 5 χιλιάρικα, 500 ευρώ, 1502, γιατί τα χρωστάνε? Για να κάνουν περιουσία? Όχι, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν. Γιατί έχουν στεγνώσει, δεν αντέχουν άλλο. Και δεν αντέχουν εξαιτίας του φορολογικού σας συστήματος. Το οποίο είναι άδικο και είναι βάρβαρο. Και επιπλέον, δεν φτάνει αυτή η βαρβαρότητα της τεράστιας τρομακτικής φοροεπιδρομής που δέχτηκε ο λαός μας, είχαμε από την άλλη τη μεριά να αντιμετωπίσουν το τσάκισμα των εισοδημάτων τους. Πόσο μειώθηκε την προηγούμενη δεκαετία τα εισοδήματα των μισθωτών? Χάσαν πάνω από το 40%. Οι συνταξιούχοι 55 με 60% είχαν απώλειες. Από τα συντάξεις τις οποίες είχαν προκαταβάλει με τις ασφαλιστικές τους φορές. Επαγγελματίες, αυταπασχολούμενοι, φτωχομεσαία, αγροτιά. Από τη μία λοιπόν τους τσακίσατε με τους νόμους σας και με τις πολιτικές σας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τα εισοδήματα, και από την άλλη τους υπερφορολογήσατε. Και όχι μόνο τους υπερφορολογήσατε, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ κατά κύριο λόγο με τον νόμο Κατρούγκαλου εξαπέλυσε και μια εισφοροεπιδρομή στα πλατιά, λαϊκά στρώματα και ιδιαίτερα στους αυτοαπασχολούμενους και τους επαγγελματίες. Και από αυτή την άποψη πάλι είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Ποιοι χρωστάνε και γιατί χρωστάνε? Χρωστάνε αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν στον ΕΦΚΑ. Η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αυτή. Γιατί δεν δίνονται. Ενώ αντίθετα, αυτοί που χρωστάνε τα τεράστια ποσά, τα πάνω από 500.000, είναι μόλις το 0,2% και στον ΕΦΚΑ αντίστοιχο ποσοστό. Κοιτάξτε σύμπτωση. Και χρωστάει πάνω από το 60% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΕΦΚΑ. Η μεγάλη επιχειρηματική ομίλη είναι αυτή. Ποιος μπορεί να χρωστάει πάνω από 1 εκατομμύριο στον ΕΦΚΑ? Αυτοί οι οποίοι δεν καταβάλουν τις εισφορές τις οποίες έχουν πληρώσει οι εργαζόμενοι και έχουν παράνομα παρακρατήσει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Και από αυτή την άποψη κερδίσανε και δεν καταβάλανε τις εισφορές. Και ενώ κάποιος θα περίμενε, ενώ εφόσον αυτή είναι η εικόνα, και η εικόνα μάλιστα γίνεται ακόμη πιο βάρβαρη, πιο επώδυνη, άμα πάρουμε υπόψη μας και τα κόκκινα δάνεια των λαϊκών στρωμάτων λόγω ακριβώς αυτής της κατάστασης, λόγω του ότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν, εσείς ποιους κυνηγάτε, κύριοι της κυβέρνησης? Δεν θα ήταν λογικό να κυνηγήσετε τους λίγους που χρωστάνε πολλά? Όχι, δεν κάνετε αυτό. Κυνηγάτε τους πολλούς που χρωστάνε λίγα. Κυνηγάτε δηλαδή αυτούς που δεν έχουν και δεν μπορούν να πληρώσουν. Και δεν κυνηγάτε, αφήνετε στο απειρόβλητο, αυτούς και που έχουν και που μπορούν να πληρώσουν. Γιατί το κάνετε αυτό, δεν είναι μόνο δική σας κυβέρνηση, και η προηγούμενη κυβέρνηση τα ίδια έκανε. Γιατί είναι πολύ απλό. Αυτός ο οποίος δεν έχει, το όποιο περιουσιακό στοιχείο του έχει ένα απομείνει, είναι φανερό ποιο τι έχει. Αλλά οι επιχειρηματικοί όμιλοι που έχουν κρύψει τα περιουσιακά του στοιχεία σε offshore εταιρείες, που έχουν αξιοποιήσει την ανωνυμία των μετοχών, που έχουν αξιοποιήσει το απόρριτο του τραπεζικού συστήματος, που έχουν αξιοποιήσει φορολογικούς παραδείσους, λογαριασμούς στην Ελβετία, και μοιάζει και την ελευθερία κίνησης κεφαλών βεβαίως. Σε αυτούς δεν βρίσκεται κάτι να τους καταλογίσετε? Και αν βγάζετε κάτι από αυτούς στο σφυρί, αυτό σας το έχουν πουλήσει σε δεκαπλάσια αξία από ό,τι άξιζε. Γιατί βγαίνει και καμιά βίλα στο σφυρί υποτίθεται, αλλά αυτή τη βίλα ο επιχειρηματίας σας την έχει πουλήσει με τα χρέη που έχει προς την εφορία, στις τράπεζες και στα ασφαλιστικά ταμεία 10 φορές παραπάνω από την αξία της. Και έχει βγάλει και πάλι, και από αυτό έχει βγάλει. Ενώ αντίθετα, αυτόν τον οποίον στοχοποιείται και κυνηγάται είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί πραγματικά να ανταποκριθεί. Και μάλιστα δημιουργήσετε και συγκεκριμένους μηχανισμούς. Ηλεκτρονικός πληστηριασμός. Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να διευκολύνει τους πληστηριασμούς. Ιδιώνυμο αδίκημα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο λαϊκό κίνημα, το οποίο προσπαθούσε να προστατεύσει από τους πληστηριασμούς τη λαϊκή κατοικία. Και με αυτό το ιδιώνυμο σήμερα στέλνεται στα δικαστήρια συνδικαλιστές και στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σε αντίθεση με το δικό σας στέλεχος, που ήταν ένα από τα κοράκια το οποίο
λιγουρεύονταν για τον μπάτσι, πώς το λένε, να πάει να βάλει στο χέρι τα σπίτια των φτωχών και των εξαθλειωμένων. Και βεβαίως διευκολύνε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τη μεταβίβαση των ληξιπρόθεσμων οσφυλών, είτε αυτά κόκκινα δάνεια, είτε χρέη προς το δημόσιο, στα διάφορα αρπακτικά, στα διάφορα funds, τους services όπως τους λέτε τώρα. Με αποτέλεσμα να έρχεται σήμερα ο κώδικας να πατάει πάνω σε αυτή την κατάσταση για να γίνει πιο αποτελεσματικό το κυνήγι, να κάνει πιο αποτελεσματικό μηχανισμό για το κυνήγι το οποίο πρόκειται να εξαπολύσει η ΑΔΕ, το ΚΑΟ, οι τράπεζες, τα κοράκια, τα διάφορα απέναντι στους φτωχούς και στους εξαθλειωμένους. Και μάλιστα, εδώ υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις, κύριε Υπουργέ, τις οποίες δεν την κάνει μόνο το ΚΚΕ, αλλά έχει φτάσει στο σημείο να σας την κάνει και η Ένωση των Διοικητικών Δικαστών. Τι σας λέει η Ένωση των Διοικητικών Δικαστών στην επιστολή που έστειλε? Κάνει τρεις συγκεκριμένες επισημάνσεις, σας κάνει, κύριε Υπουργέ. Σας κάνει η Ένωση Δικαστών τρεις συγκεκριμένες επισημάνσεις στην ανακοίνωσή της. Πρώτον, να απαλληφθεί το τεκμήριο στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 ότι ο φορολογούμενος έλαβε γνώση της πράξης που απεστάλει με συνημμένη αποστολή μόλις προέλευσε 15 ημερών. Ανεξάρτητα την πήρε την επιστολή. Αυτό είναι μια αυθαιρεσία. Δηλαδή, άμα δεν έχει πάρει την επιστολή, σημαίνει ότι την πήρε, επειδή πέρασαν 15 μέρες. Και σας το λέει και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών. Δεύτερον, που σας λέει η Ένωση, να απαλλήψετε τη δυνατότητα το δημόσιο να αναθέτει σε τράπεζες και σε λοιπά νομικά πρόσωπα, στα κοράκια τα αρπακτικά, τη δυνατότητα έσπραξη χρεών. Χρεών προς το δημόσιο. Τρίτο ζήτημα που σας λέει είναι το περιβόητο, και το οποίο και χθες σας είπαμε και σήμερα σας είπε η συγκήτριά μας, όπου δεν απαιτείται ενημέρωση όταν πρόκειται να κατάσχετε χρήματα αυτού που χρωστάει και βρίσκονται σε χέρια τρίτων. Και σας λέει αυτό είναι παραβιάζει αποφάσεις δικαστηρίων και θα καταπέσει όσοι προσφύγουν στα δικαστήρια. Αν ενημέρωτος του κατάσχεται τα χρήματα, χωρίς να τον ενημερώνεται. Είναι συγκεκριμένο το εδάφιο Β της παραγράφου 5 του άρθρου 47. Και μιλάμε για τους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών που χρωστάνε. Χωρίς ειδοποίηση πάτε και κατάσχεται. Και σας λέει ένωση δικαστικών, αυτή παραβιάζει αποφάσεις δικαστηρίων και θα καταπέσει οποιοδήποτε προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Και όμως εσείς επιμένετε σε αυτή την βάρβαρη πολιτική την οποία έχετε. Και επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, και θα ολοκληρώσω. Δύο κουβέντες για τη μεγάλη συζήτηση που γίνεται για την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι παιδί του συστήματος που υπηρετείτε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι τυχαίο γεγονός. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο υπάρχει τεράστια ακρίβεια που τσακίζει στην κυριολεξία το βιωτικό επίπεδο των λαϊκών στρωμάτων. Και αυτή η ακρίβεια είναι αποτέλεσμα της οργάνωσης της οικονομικής δραστηριότητας προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων για να διασφαλίσουν και να μεγενθύνουν τα καπιταλιστικά τους κέρδη. Και αυτή η οικονομική δραστηριότητα είναι σε βάρος των εργαζόμενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων και των αναγκών τους. Δηλαδή, στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου θυσιάζει το καπιταλιστικό σύστημα που υπηρετείται βασικές λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα των εργαζόμενων και του λαού. Είναι η επεκτατική πολιτική που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ τη δέχεται ως μάνα εξ ουρανού και ως προοδευτική πρόταση. Είναι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και η πράσινη μετάβαση που τον υποστηρίξατε όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα και η οποία διαμόρφωσε ένα πολύ ακριβό ενεργειακό μείγμα και κατέστρεψε εγχώριες παραγωγικές πηγές όπως είναι ο λιγνίτης. Είναι η λογική την οποία όλοι σας έχετε περί εξωστρέφειας του ελληνικού μοντέλου της παραγωγής. Η εξωστρέφεια είναι συνυφασμένη και τροφοδοτεί την ακρίβεια. Να πω ένα παράδειγμα από τα παλιά. Το λένε και τώρα. Όταν ήμουν φοιτητής στην Ιταλία, το ελληνικό γιαούρτι στην Ιταλία ήταν πιο φτηνό από όταν στην Ελλάδα. Γιατί ο Έλληνας καταναλωτής, ο λαός που έπαιρνε το γιαούρτι, πλήρωνε τη διαφορά για να μπορεί να είναι ανταγωνιστικό στην ιταλική αγορά. Και οι επιχειρήσεις το πουλούσαν πολύ πιο φτηνό και τα
Και αυτά που χάνανε τα βγάζανε από τον Έλληνα. Από τα ελληνικά λαϊκά στρώματα να μπορούν να κάνουν εξαγωγές. Να, το αποτέλεσμα. Η εξωστρέφειά σας και βεβαίως δεν καλύπτει τις ανάγκες της λαϊκής οικογένειας και από την άλλη τη μεριά αναγκάζεται ο λαός να πληρώνει πανάκριβα αυτά τα εμπορεύματα. Τρίτον, είναι ιδιωτικοποιήσεις που όλες οι κυβερνήσεις επέβαλαν τις ιδιωτικοποιήσεις και την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, του πολιτισμού, του αθλητισμού. Και βεβαίως είναι και πάνω απ' όλα οι ανταγωνισμοί. Οι τεράστιοι, σφοδροί υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών που οδήγησαν στον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι ο εμπορικός πόλεμος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κίνα για τις εφοδιαστικές αλυσίδες, η οποία εκτοξεύει ακόμη περισσότερο τις τιμές των εμπορευμάτων, αυτός ο εμπορικός πόλεμος. Και βεβαίως η ακρίβεια σχετίζεται με την έμεση φορολογία που συζητάγαμε πιο πριν. Και η λύση δεν είναι αν θα μειωθεί 1-2% ο ΦΠΑ. Σιγά τα ΟΑ. Η λύση είναι να καταργηθεί ο ΦΠΑ. Αυτή είναι η πρόταση. Και η έμεση φόρη συνολικά. Γιατί μια μικρή μείωση του ΦΠΑ βεβαίως δεν πρόκειται να αλλάξει την κατάσταση, όπως είναι οι προτάσεις των άλλων κομμάτων που αποδέχονται την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά χρειάζονται λύσεις ριζικές, ριζοσπαστικές και ανατριπτικές. Καταργήστε το ΦΠΑ και την έμεση φορολογία, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα, στην ηλεκτρική ενέργεια. Και το τρίτο στοιχείο της ακρίβειας είναι αυτός που υφίσταται την ακρίβεια με τι εισοδηματικά επίπεδα την αντιμετωπίζει. Όταν έχετε τσακίσει μισθούς και συντάξεις με τις πολιτικές σας, είναι λογικό. Ακόμη και 1-2% να ανέβει ο τιμάριθμος θα είναι υπερβολικό. Και όχι 9-10-12% που τρέχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και στη χώρα μας. Το γεγονός ότι το 38% των μισθωτών με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ, δηλαδή 810.000 μισθωτοί αμείβονται με 383 ευρώ το μήνα, νυχτά, είναι δημιούργημα των δικών σας πολιτικών και της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων. Είναι δημιούργημα του νόμου Βρούτσι-Αχτσιόγλου. Είναι δημιούργημα της απελευθέρωσης αγοράς εργασίας, της μερικής απασχόλησης των συμβασιούχων. Αυτά λοιπόν έχετε διαμορφώσει και από αυτή την άποψη οι προτάσεις και της κυβέρνησης και των υπολείπων κομμάτων βασίζονται στη λογική να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω λάδι. Δηλαδή κάνουν μια αναδιανομή, καλούν τους λιγότερους φτωχούς να πληρώσουν από το υστέρημά τους για να προστατευτούν οι πραγματικά φτωχοί και εξαθλειωμένοι, είτε ως καταναλωτές είτε ως φορολογούμενοι, αφήνοντας το απειρόβλητο τις αιτίες της ακρίβειας, που είναι το καπιταλιστικό κέρδος και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Και από αυτή την άποψη, η λογική την οποία προβάλλουν τα άλλα κόμματα για να αντιπολιτευτούν στην κυβέρνηση, η λογική του μικρότερου κακού, οδηγεί στη συσσόρευση και στην επιδείνωση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων, οδηγεί στη διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στις δυνατότητες που αντικειμενικά υπάρχουν και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, οδηγεί στη διεύρυνση των ανισοτήτων. Γι' αυτό ακριβώς το λέω, γι' αυτό που λέει το κουκουέ, είναι ότι πρέπει ο εργαζόμενος, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι επαγγελματίες, οι βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι να συγκρουστούν με τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Δεν τους πρέπει ένας παθητικός ρόλος που να περιμένουν και να αναμένουν απλά και μόνο το πότε θα γίνουν η κυβέρνηση για να έρθει ένας επίδοξος σωτήρας που θα τους σώσει και πάλι. Γιατί παραφράζοντας ένα τραγούδι, ποιος από τους σωτήρες θα μας προστατεύσει, ποιος θα μας προστατεύσει, μόνο ο λαός. Και αυτό λέει το ΚΚΕ, ότι πρέπει ο λαός να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων, σε οργανωτή της λαϊκής πάλης, να δώσει απάντηση στις 9 του Νοέμβρη με την πανελλαδική απεργία και ταυτόχρονα με ισχυρό κουκουέ να βαδίσει στον δρόμο γενικότερων ρήξεων και ανατροπών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.